Γεια σας φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ρήματα κίνησης που πολλοί μαθητές μας μπερδεύουν. Θα εξηγήσουμε τη διαφορά μεταξύ των ρημάτων πηγαίνω, πάω, φεύγω, φτάνω, βγαίνω, περνάω και γυρίζω. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα έχουμε το πηγαίνω. Πηγαίνω σημαίνει ότι κινούμε από ένα μέρος προς ένα άλλο. Για παράδειγμα, πηγαίνω στο σχολείο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δείξετε μία κανονική καθημερινή μετακίνηση. Το πάω είναι συνώνυμο του πηγαίνω και χρησιμοποιείται στην καθημερινή ομιλία. Για παράδειγμα, λέμε πάω στο σούπερ μάρκετ. Είναι πιο σύντομο και πιο απλό. Επόμενο έχουμε το φεύγω. Φεύγω σημαίνει ότι αναχωρώ από κάπου. Παράδειγμα, φεύγω από το γραφείο. Δηλώνει ότι αφήνω ένα μέρος. Ας δούμε τώρα το φτάνω. Φτάνω σημαίνει ότι φτάνω σε έναν προορισμό. Παράδειγμα, φτάνω στο σπίτι. Δείχνει την ολοκλήρωση της κίνησής μου. Επόμενο έχουμε το βγαίνω. Βγαίνω σημαίνει ότι βγαίνω έξω από έναν χώρο. Παράδειγμα, βγαίνω έξω για βόλτα. Χρησιμοποιείται όταν αφήνω έναν εσωτερικό χώρο για να πάω έξω. Το περνάω το έχουμε συζητήσει σε προηγούμενο βίντεο, αλλά το αναφέρουμε ξανά. Περνάω σημαίνει ότι διασχίζω κάτι. Περνάω τον δρόμο. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι περνάω καλά, όπως περνάω καλά με τους φίλους μου. Και τέλος έχουμε το γυρίζω. Γυρίζω σημαίνει ότι επιστρέφω σε ένα μέρος. Παράδειγμα, γυρίζω σπίτι μετά τη δουλειά. Δείχνει την επιστροφή σε έναν αρχικό προορισμό. Όπως βλέπετε, κάθε ρήμα έχει την δική του συγκεκριμένη χρήση και σημασία. Ελπίζω να σας βοήθησα να καταλάβετε καλύτερα πώς να χρησιμοποιείτε αυτά τα ρήματα κίνησης στα ελληνικά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα μαθήματα ελληνικών. Μέχρι την επόμενη φορά, καλές μετακινήσεις!